Χαίρετε. Το θέμα του κύριου Κουτσόγιωργα έχει από καιρό λήξει, δήλωσε απόψε ο κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, ενώ το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι ο κύριος Αγαμέμνονος Κουτσόγιωργος αποτελεί πλέον παρελθόν για το κίνημα. Αυτά αναφέρθηκαν με αφορμή το άνοιγμα του λογαριασμού Κουτσόγιωργα στην τράπεζα Citicorp της Γενέβης. Από τα στοιχεία του σχετικού φακέλου, ο οποίος ιστάλλει από τις ελβετικές αρχές στο Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, αποκαλύπτεται ότι με γραπτή εντολή του κ. Κουτσόγιωργα το Δεκέμβριο του 1988 επεστράφει το ποσό του 1.200.000 δολαρίων που επί τρεις μήνες βρισκόταν στο λογαριασμό του ζεύγους Κουτσόγιωργα. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας αγνοούσε την έκθεση του Προέδρου της Νομισματικής Επιτροπής της ΕΟΚ για την επιδείνωση της οικονομικής καταστάσεως της χώρας το 1989. Κατετέθη απόψε το φορολογικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Όπως έχει ήδη μεταδώσει ο Αντένα, μειώνονται τα τεκμήρια αυτοκινήτων έως 15 ύπους, αυξάνονται τα φορολόγητα όρια για απόκτηση πρώτης κατοικίας και για επιβολή φόρου ακινήτου περιουσίας. Ο φόρος υπεραξίας ακινήτων θα εφαρμοστεί από 1η-1η-1991. Για τους υπερήλικες συνταξιούχους που το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο δραχμές, δεν θα υπάρξει βεβαίως καταβολή φόρου. Επίσης προβλέπονται ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και για τους πολυτέκνους. Η ελληνική οικονομία, οι προοπτικές αναπτύξεως και οι επενδύσεις συζητούνται σε διεθνές συνέδριο που οργανώνεται στην Αθήνα και στο οποίο μίλησαν ο Πρωθυπουργός κ. Ξενοφών Ζολώτας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Παπανδρέου και ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.